Ποιος είναι πιο δυνατή όμως. Μιας και βάλεις λίγο παραπάνω από την αλήνη. Λοιπόν, το στοίχημά μας εδώ πέρα, Γενία, είναι πρώτον, αν δουλέψει καλά η πρόληψη, δεν θα χρειαστούν όλα αυτά. Δυστυχώς όμως, αν χρειαστούν αυτά, θέλουν τον περισσότερο χρόνο, όπως βλέπεις. Γιατί θέλουν τον περισσότερο χρόνο? Γιατί έχουμε μάθει να είμαστε ευγενικά άτομα και δεν έχουμε μάθει να σπέρνουμε βία. Αυτό είναι πάντα και καλό και κακό. Όλα είναι και καλά και κακά. Καλά κάναμε και είμαστε ευγενικά άτομα, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί βία, πρέπει να ξέρουμε να τη δώσουμε. Επίσης, όταν ξέρουμε να δώσουμε βία και έχουμε δει την αποτελεσματικότητα, γιατί προσέξτε με, υπάρχει αποτελεσματικότητα, υπάρχει και αυτοπεποίθηση. Ωραία. Η διπλωματία είναι το πάνω. Η διπλωματία κερδίζει τον πόλεμο. Αν μπορείς να κερδίσεις τον πόλεμο με διπλωματία χωρίς καθόλου σύραξη, είναι ένας επιτυχημένος στρατηγός. Επειδή όλα είναι πόλεμος και όλα θέλουν διπλωματία, όταν η διπλωματία δουλεύει με αυτοπεποίθηση, είτε πιστευτεί. Εγώ όμως αυτή τη στιγμή εδώ δεν είμαι για την αυτοπεποίθησή σας. Είμαι για την αποτελεσματικότητά σας. Αυτοπεποίθηση είναι δικό σας πρόβλημα. Και θα έρθει με την αποτελεσματικότητα, θα έρθει και αυτοπεποίθηση. Με την αυτοπεποίθηση δεν έχετε πάντα η αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό δεν με απασχολεί η αυτοπεποίθησή σας. Γιατί καμιά φορά, άμα η αυτοπεποίθηση αυτή είναι χωρίς αποτελεσματικότητα από πίσω, απλώς θα φας ξύλο. Εγώ θέλω να δουλέψουμε την αποτελεσματικότητα, να δεις δηλαδή ότι στα κιλά σου μια γυναίκα μπορεί να γίνει πολύ πολύ αποτελεσματική στο θέμα της βίας. Αυτό, αν δεν το πίστευα, δεν θα σε έβαζα σε αυτή την τάξη. Το έχω δει σε όλους μας, πρώτα στον εαυτό μου, ότι θέλετε, δεν θέλετε, θα γίνετε αποτελεσματική. Τόσο απλό. Οπότε η αποτελεσματικότητα θα φέρει την αυτοπεποίθηση στο βλέμμα σου και η διπλωματία θα είναι τελείως διαφορετική. Έτσι. Αυτά. Αυτό κάνουμε εδώ. Βγάζουμε το θηρίο από μέσα μας. Το βγάζουμε εδώ για να το βγάζουμε αλλού. Ότι χρειάζεται πολύ ένταση όταν κάνεις οτιδήποτε, οπότε... Αν το καλοσκεφτείς όμως, ξέρεις πόση ένταση χρειάζεται. 3 δευτερόλεπτα. Αν ξέρεις να γίνεις το κουμπί αυτό και να βγαίνει όλα αυτή η ένταση μέσα 3 δευτερόλεπτα, δεν θα χρειαστείς κάτι παραπάνω. Για πώς το διευθέτεις. Μπράβο. Αν δεν έχεις κουμπί, θα χρειαστείς πολλή ώρα αυτή την ένταση και δεν την έχεις. Αυτό είναι. Κουμπιά. Κουμπιά. Όταν χρειάζεσαι, όσο χρειάζεσαι, αυτό θέλουμε εδώ μέσα. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει και άλλες φορές είναι μόλις πεις, όχι απ' έξω σου, από μέσα σου, ένα άντε γαμίσου ρε μαλάκα. Στο άντε γαμίσου ρε μαλάκα, εγώ τουλάχιστον έχω το λιγότερο 30% παραπάνω δύναμη σε εκείνο το χτύπημα. Γιατί πιστεύεις γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει αυτή η πρόθεση. Γιατί βγαίνει από μέσα αυτή η πρόθεση. Εμένα τουλάχιστον μου λείπει πρόθεση. Όσες φορές έχω φάει ξύλο, το έχω φάει γιατί δεν έχω πρόθεση. Συνηθίζω να λέω τα χτυπήματα μας εδώ πέρα είναι αγανάκτησης. Γιατί αυτή η αγανάκτηση, το άντε γαμίσου που λες, φέρνει μια αγανάκτηση. Αυτή η αγανάκτηση φέρνει χαλαρούς μυς. Εκτοξεύεις τα χτυπήματα δηλαδή, αγανακτισμένα, οπότε είναι πιο χαλαρά και πιο βάρβαρα, έτσι. Όταν σφίγγεσαι, σταματάς να είσαι αποτελεσματικός. Άρα αυτό το άντε γαμίσου, αυτή η αγανάκτηση που βγαίνει, σε χαλαρώνει για να φύγει η μάζα καλύτερα και να είναι πιο βαρύ το χτύπημα. Εντάξει. Γι' αυτό λέω είναι αγανάκτηση τα χτυπήματά μας. Στην ουσία είναι ορμής. Μάζα επεκτείνεται. Αλλά με την αγανάκτηση βγαίνει ορμής. Χάρη. Ωραία ήταν και σήμερα με τον Μιχάλη που έκανα προπόνηση. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Καιρό έχεις να βαρέσεις τον Μιχάλη. Ναι. και να με βαρέσεις κιόλας. Τι άλλο. Τίποτα. Αυτά. Σκεπτικός είμαι για αυτά που κάνω. Θέλω κάθε φορά που δουλεύετε, μην δουλεύετε άχρηστα από εδώ πέρα. Δηλαδή, το κάνατε. Οκ. Ξανά reset. Χαλαρώστε από την αρχή, ξεκινάει ξανά το drill από την αρχή. Το drill τι είναι, να σηκώσει να ξέρετε το φρύο στο κεφάλι. Ωραία, χαλαρώστε, σήκωσε το ξύλο και φόρετε. Μην κάνετε μια κίνηση του ήλωτα έτσι, χωρίς νόημα. Εντάξει, reset. Χαλαρώνει και ο ένας, χαλαρώνει και ο άλλος και ξεκινάει η μάχη από την αρχή. Για να υπάρχει αποτέλεσμα, για να προλαβαίνετε να βγάζετε συμπεράσματα. Γεια. Νομίζω ότι επικεντρώθηκα περισσότερο στο χτύπημα το δικό μου, πάνω στους άλλους, να το βελτιώσω.
και κεντρώθηκα περισσότερο στο φόβο. Να μην φοβάμαι. Αλλά επειδή ο Μιχάλης είχε τον ίδιο ρυθμό, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο να δουλέψω το φόβο. Εγώ όταν βλέπω τον μπαστούνι. Σας λέω κάτι που μάλλον σου το έχω ξαναπεί, ότι είναι σαν να μαθαίνουμε καλλιγραφία. Όταν θες να μάθεις καλλιγραφία, γεμίζεις μία σελίδα με α, μετά με β, σωστά. Ναι. Όσο πιο καλλιγραφικά τα κάνεις τα γράμματα, έτσι, τόσο πιο όμορφα θα τα κάνεις. Άρα, οι επαναλήψεις θα σου φέρουν το αποτέλεσμα να γίνονται ίδια τα γράμματα. Αν όμως τα κάνεις τσαπατσούλικα, θα κάνεις ίδια τσαπατσούλικα γράμματα. Άμα τα κάνεις πολύ όμορφα καλλιγραφικά, οι επαναλήψεις θα σου φέρουν το αποτέλεσμα να είναι ίδια. Τώρα, οι επαναλήψεις επίσης, οι πολλές, θα σου φέρουν και την ταχύτητα. Πλέον δεν θα χρειάζεται μία ώρα να το κάνεις το καλλιγραφικό, θα το κάνεις αμέσως. Γιατί πάει το χέρι όπως πρέπει. Άρα, μην τσαπατσουλεύετε από εδώ και πέρα, γιατί ανεβάζουμε τεχνική και να τη χρειαστείτε το... να το φτιάξετε καλά. Μην τσαπατσουλεύετε την τεχνική σας. Μαθαίνετε. Μετά τις 100 έως 1000 επαναλήψεις θα έρθει η ταχύτητα. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε πολλές επαναλήψεις. Εντάξει, μην το... Και η ροή είναι ένα μεγάλο ποσοστό ταχύτητας. Για μένα η ταχύτητα, ένας ταχύς μαχητής, συνδυάζει το timing με τη ροή. Το πότε θα ξεκινήσεις να κάνεις κάτι, δηλαδή έχει πολύ σημασία και να έχει ροή. Να μην είναι κάτι και να σταματάει από μόνο του. Να έχουν ροή όλα αυτά που κάνεις, δεν το αφήνεις καθόλου, μα καθόλου πρωτοβουλία σε τίποτα, ούτε καν να σταθεί στο έδαφος. Έτσι, αυτό είναι η ροή. Και το πότε θα ξεκινήσεις, ακόμα και ένα βέλος να σου έρχεται, άμα ξεκινήσεις σωστά και κάνεις αυτό, αυτό χρειάζεται να κάνεις, να αποφύγεις το βέλος, να το αποφύγεις. Δεν έχει σημασία πόσο γρήγορα το κάνεις, έχει σημασία πότε θα το κάνεις. Αυτό έρχεται με το ψήσιμο όμως. Τώρα μπαίνετε στο βαθύ ψήσιμο σιγά σιγά. Το θέλει αυτό το timing. Άρα πλέον, όπως έχει ακουστεί από τους παλιούς, οι ερασιτέχνες τσακώνονται με κορμιά. Οι επαγγελματίες τσακώνονται με μυαλά. Ένας καλός μαχητής δηλαδή μάχεται με το μυαλό του άλλου. Ένας ερασιτέχνης μαχητής μάχεται με το σώμα του άλλου. Αλλά τώρα έχετε μπει σε μια φάση που αρχίζει το μυαλό να δουλεύει περισσότερο. Μιχάλη. Ναι, αυτό που λες τώρα, δάσκαλε, καλή πάσα, γιατί σήμερα σκεφτόμουν την κίνηση, γιατί την είχα ξεχάσει, έχουν πάει για 2 μήνες και προσπάθησα λίγο να θυμηθώ τι κάνουμε και πώς και τι και τα λοιπά, με αποτέλεσμα πρέπει να καταχτυπήματα και φάγε 2-3 σκάλες στο κεφάλι, τονκ. Καλό, έτσι ξυπνάς. Αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτός. Οπότε πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που πλέον η κίνηση θα βγαίνει και δεν θα χρειάζεται να τη σκέφτομαι. Γιατί όταν τη σκέφτεσαι, αργείς και γίνεται εδώ το λάθος. Οπότε αυτό που λέει τις επαναλήψεις είναι να έρθει η ταχύτητα, αλλά σωστή επανάληψη για να βγει σωστά η ταχύτητα. Αυτό για τα κύριο λόγο και κάτι που να προσθέσω, γιατί μαθαίνουμε κιόλας να διδάσκουμε πέρα από το να διδασκόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να μην σταματάμε την άσκηση στη γραμμή. Τράβο το λίγο παραπάνω. Δηλαδή λέμε κάνει την κίνηση, αλλά θα συνηθίσουμε να σταματάμε στην κίνηση. Α, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εγώ το κάνω, αλλά επ' ευκαιρία να το πω και στον Χάρη που κάναμε μαζί σήμερα και τον ζόρισα επίτηδες δηλαδή λίγο, για να το βλέπω και εγώ, για να με ζορίσει και αυτός δηλαδή, για να προχωράμε λίγο, να μην σταματάμε, να μην μπαίνουμε στο... Άρα, άμα η άσκηση είναι να το κοπανίσει το κεφάλι, πρέπει να θες να το κοπανίσει το κεφάλι. Ναι. Και η δικιά του δουλειά είναι να μην το κοπανίσει το κεφάλι. Αν πραγματικά θες να το κοπανίσει το κεφάλι, θα μάθει πραγματικά να καλύπτει το κεφάλι. Και να τον αφοπλίζει τον άλλο. Πολύ σημαντικό αυτό. Να το... Τώρα θα καταλάβετε, τώρα αρχίζετε να καταλαβαίνετε αυτό το έρωτα, το drop step. Αν δεν το κάνεις σωστά, απλώς κοπανάς το κεφάλι σου. Έτσι, τώρα είναι η ανάγκη του που αρχίσαν και μπαίνουν λίγο πιο δύσκολα πράγματα, να δεις πως είναι ένα πέσιμο προς τα μέσα και δεν είναι ένα πρόσδοσο βηματάκι. Μόλις... Εννοείς το άνοιγμα αυτό. Όχι, εννοώ το βήμα. Α, το βήμα. Το βήμα αυτό είναι ένα πέσιμο. Ρίχνεις το βάρος σου στο μπροστινό πόδι με αλματάκι, με ξυφισμό. Αν δεν το κάνεις αυτό,
Και προσπαθεί να κάνει το βήμα με το κεφάλι πίσω και τρώ το ξύλο στο κεφάλι. Όλο αυτό στο πρώτο επίπεδο, ok, μπήκατε πολύ στα πρώτα επίπεδα και στο offline και στο βάρα μέχρι να πέσει. Τώρα έχουμε και μπαίνουμε σε άλλα πράγματα. Και να δουλέψουμε πιο πολύ το μυαλό. Αυτά. Καλώς. Λοιπόν, εγώ αυτό που παρατήρησα και το έμαθα λίγο περισσότερο είναι το πόσο έτσι δουλεύει και ωφέλιμο είναι το να αποτελεί έμπνευση για το μέλλον. Ενώ δηλαδή ότι όταν μέσα στην τάξη υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και βάζουν, καταθέτουν εκείνη τη στιγμή κομμάτια δικά του, αρχίζουν και γίνονται έμπνευση για του άλλου. Γιατί αρχίζουν και φεύγουν ματιέ, παρατηρήσει, δηλαδή κάνει ένα διάλειμμα, παρατηρεί τον άλλον. Όταν ο άλλο αυτό που παρατηρεί, δηλαδή τον βλέπει και έχει μπει σε μια διαδικασία, σαν να βλέπει ταινία, πώ να το πω έτσι, αρχίζει και γίνεται έμπνευση. Μπήκα στη διαδικασία να θυμηθώ τα δικά μου όταν έβλεπα, α πούμε. Στους ταυρολίσεις, στους αμπελόκηπους, δηλαδή ανθρώπους που είχαν εμπειρία και μπαίνανε στη διαδικασία και λέω, α, πώς το έκανα αυτό, πώς το έκανα αυτό και έμπαινα κι εγώ. Και μετά, οι επόμενες μου επαναλήψεις ήμουν ένας πιο καλός μίμος. Πιο καλός μίμος που τώρα νιώθω ότι μπορώ να το εξηγήσω και λίγο καλύτερα. Οπότε, όταν καταθέτουμε εδώ πέρα λίγο κομμάτι δικό μας, νοητικό και σωματικό, είναι έμπνευση για τον άλλον. Αυτό έμαθα σήμερα. Άρα κύριε Κάρολε, σαν να μου λες ότι το καλύτερο μάθημα φιλοσοφίας είναι ο τρόπος ζωής μας. Και η φιλοσοφία μιλάει για έξεις. Μιλάει δηλαδή για συνήθειες. Δεν μιλάει για θεωρίες. Βέβαια. Και τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, που έρχεται και ο Ζαχαρίας Κονταϊδάκης ανάμεσα. Και ξαφνικά, ξέρεις, κλέβω λίγο τι είπε τώρα, γιατί εγώ δεν το είχα πει εκείνη τη στιγμή. Χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή, είδε το. Και παραδείγματος χάρη, και κλείνω αυτό. Εκεί που του έβλεπα και λέω, θα του δείξω το χρήμα τώρα να κουμπώσει λίγο ο Θοδωρής, να το νιώσει μέσα, να το δει μετά. Και λέω, άστο, δεν κάνει. Και μπήκε εσύ και λες, αυτό πρέπει να νιώσει, γιατί βάζα το. Και λέω, να, έχει το επόμενο στάδιο. Αυτά, οκ. Από ένα τελευταίο πράγμα και εγώ την αφήνω. Ωραία. Όποτε μαθαίνουμε κάτι καινούριο, υπάρχει μία διαδικασία. Το καινούριο έτσι είναι πάντα. Τουλάχιστον σε αυτό που κάνουμε εμείς. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουμε είναι την κινησιολογία, δηλαδή την τεχνική της. Πώς λειτουργεί αυτή η συγκεκριμένη τεχνική. Λειτουργεί έτσι, με τέτοιο τρόπο, το σώμα πρέπει να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο και πάει λέγοντας. Okay. Το δεύτερο πράγμα που μαθαίνουμε είναι την δύναμη, δηλαδή πόση ισχύς μπορούμε να παράξουμε με αυτήν την κινησιολογία. Πώς θα βάλουμε τη μάζα και την επιτάχυνση αυτής της μάζας για να παράξουμε δύναμη. Γιατί αυτή είναι η φόρμουλα της δύναμης, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. So, mass times acceleration. Σωστά. Ωραία. Άρα λοιπόν, έχουμε το δεύτερο κομμάτι, πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε δύναμη με αυτό το χτύπημα. Τρίτο έρχεται η ταχύτητα. Γιατί το έχεις κάνει τόσες φορές που ξαφνικά σου γίνεται οικείο και το σώμα σου κινείται. Ροή, ακούσατε τη λέξη. Ροή. Okay. Κινείται με ροή το σώμα. Άρα έχει μάθει τεχνική. Το τελευταίο πράγμα που προσθέτουμε σε κάθε τεχνική είναι το μαγικό κλειδί, η πρόθεση. Ωραία. Τώρα, όταν πηγαίνουμε όταν μπαίνουμε σε μια κατάσταση που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά, σε μια κατάσταση αυτοάμυνας που λέμε, δουλεύει ανάποδα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχεις είναι πρόθεση. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να έχεις είναι ταχύτητα. Το τρίτο πρέπει να έχεις είναι δύναμη. Και το τελευταίο είναι την τέλεια τεχνική. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι η ένταση τόσο υψηλή που η τεχνική σου σίγουρα θα μειωθεί. Αλλά αν την έχεις κάνει πάρα πολλές φορές σωστά, δεν θα μειωθεί πολύ. Αν έχεις κάνει τις τεχνικές σου πάντα με δύναμη, δεν θα είναι πλαδαρή, πώς να το πω έτσι, σαθρή, ένα πράγμα. Αν την έχεις κάνει με ταχύτητα, δεν θα είναι και νοθρή. Ωραία. Και αν είχες πρόθεση, σίγουρα, την έχεις κάνει δηλαδή με πρόθεση κάθε φορά, σίγουρα δεν θα σου πέσει η πρόθεση αυτή στο 10%. Θα σου κατέβει στο 80%, πώς να το πω έτσι, την ένταση αυτή την. Να χτυπήσω δυνατά όλα αυτά τα πράγματα, συγκλίνουνε και η τεχνική σου
ικανότητα, η ποιότητα του χτυπήματός σου, αντί να πέσει, αν δούλευες, ξέρω εγώ, στο 50%, θα σου πέσει στο 10%. Τώρα που δουλεύεις στο 100%, θα σου πέσει στο 80%. Το πιάσαμε αυτό. Okay. Και έτσι είναι σημαντικό να δουλεύετε με αυτήν την σειρά όταν μαθαίνετε την τεχνική και όταν κάνετε και τις δουλειές σας εδώ μέσα, δηλαδή application που λέμε, δουλέψτε ανάποδα, πρόθεση πρώτα. Okay. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσο και να θέλουμε, δεν γλιτώνουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ναι, θα μας μειωθεί η αποτελεσματικότητά μας. Και αν έχουμε κάνει την εκπαίδευσή μας χωρίς όλα αυτά που είπαμε, με τη σειρά που είπαμε, τότε θα είναι πολύ μειωμένη η απόδοση. Okay. Αυτά. Είναι τροφία σκέψη αυτό. Κάποια στιγμή θα κάνω να γράψω και κανένα άρθρο γι' αυτό. Αυτά. Πάλι καλά, είμαστε καλά παιδιά και μας κάνει παρέα ο δάσκαλος και ακόμη και κάτι παραπάνω. Γιατί εδώ πέρα μαθαίνετε ό,τι έχω καταλάβει εγώ, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό. Αυτά. Καλώς σας βλέπω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με παράδοση λέει ότι ευχαρίζουμε και την αίθουσά μας μετά.